Καλησπέρα σας. Είμαι ο Mr. Bright. Όπως σας είχα διηγηθεί στο προηγούμενο επεισόδιο, έχω μια μικρότερη αδελφή. Το σημερινό αφήγημα αφορά κυρίως σε αυτήν και στο δικό της σπίτι, όπου και συνέβησαν τα πολύ περίεργα περιστατικά που ακολουθούν. Το χειμώνα του 2016 λοιπόν, Νοέμβριο μήνα, επέστρεφα αργά το βράδυ σπίτι μου από μια συναυλία που είχαμε τον γκρουπ. Δεν είχε πάει πολύ καλά, ο κόσμος που ήρθε να μας ακούσει ήταν λίγος και νιώθα απογοητευμένος. Θυμάμαι δεν φυσούσε καθόλου και οι δρόμοι ήταν σχεδόν άδειοι την ώρα που επέστρεφα. Φτάνοντας λοιπόν σπίτι, είδα ότι τα φώτα του σπιτιού ήταν όλα σβηστά εκτός από τα δύο του κήπου. Έχοντας αυτά σαν οδηγό, ξεφόρτωσα από το αυτοκίνητο προσεκτικά όλα τα εξαρτήματα που χρησιμοποίησα στη συναυλία και τα πήγα σιγά σιγά στην εξώπορτα. Σηκώνοντας το κεφάλι, παρατήρησα ότι τα φώτα του μπαλκονιού στις αδελφής μου το σπίτι ήταν αναμένα. Να πω εδώ ότι τα δύο σπίτια συνορεύουν έχοντας μια κοινή εσωτερική πόρτα που είναι στον κήπο. Αυτό λοιπόν μου κίνησε την περιέργεια, γιατί συνήθως η αδελφή μου το βράδυ ανάβει τα απέναντι φώτα προς την κουζίνα και όχι την μπροστινή του μπαλκονιού. Θα είναι ξύπνιος ο γαμπρός μάλλον, είπα. Τέλος πάντων, άνοιξα την εξώπορτα στο σπίτι μου, έβαλα μέσα τα πράγματα και έκλεισα. Μετά λέω, αφού έχω ακόμα υπερένταση από τη συναυλία, δεν πάω να πω ένα γεια στον Αχιλλέα δίπλα, θεωρώντας βέβαια ότι ήταν ακόμα ξύπνιος. Το μονοπατάκι από το σπίτι μου στο σπίτι της αδελφής μου διασχίζει κατά πλάτος το σπίτι μου και η πόρτα του κήπου που, όπως είπα πριν, επικοινωνούν τα δύο σπίτια, είναι στο όριο των δύο οικοπαίδων. Έπρεπε λοιπόν να διασχίσω γύρω στα 15 μέτρα συνολικά μέχρι να φτάσω στην πόρτα αυτή. Ξεκίνησα λοιπόν να πάω προς τα εκεί να δω εάν όντως ο Αχιλλέας ήταν ξύπνιος. Μέσα στην ησυχία, το μόνο που ακούγονταν ήταν ένας ακαθόριστος ήχος που φαίνονταν ότι έρχονταν από το σπίτι της αδελφής μου. Από τα πρώτα μέτρα που περπατούσα, ο θόρυβος γίνονταν όλο και πιο έντονος και άρχισα να ανησυχώ μήπως και είχε μπει στον κήπο κάποιος, αλλά δεν μπορούσα ακόμα να δω, γιατί υπήρχαν πολλά φυτά ενδιάμεσα. Έψαξα γρήγορα και βρήκα δίπλα εκεί που ήμουν ένα κοντάρι από σκούπα. Το πήρα και πλησίαζα καλού κακού προσεκτικά, χωρίς ακόμη να έχω οπτική επαφή. Στα μισά περίπου του μονοπατιού, ο ήχος έγινε πολύ πιο συγκεκριμένος, προκαλώντας ταυτόχρονα ένα μυρμήγκιασμα στο σβέρκο μου. Ακούγονταν σαν κάποιο μεγάλο ζώο να είχε λαχανιάσει και να χτυπούσε με μανία τη φιλοσιά από λιγούστρο στην άκρη του σπιτιού της αδελφής μου. Η ανάσα αυτού του ζώου όσο πλησίαζα ήταν τόσο δυνατή που μου θύμισε ατμομηχανή. Θυμάμαι μια φορά στο ζωολογικό κήπο είχα δει από κοντά ένα αρσενικό λιοντάρι και η ένταση της ανάσας του ήταν παρόμοια με αυτή που ακούγα τώρα. Φυσικά το μυαλό μου απόκλεισε αυτόματα κάτι τέτοιο, όπως και την ύπαρξη κάποιου ζώου, προσπαθώντας να εκλογικεύσει την κατάσταση. Μάλλον κάποιος θα κάνει πλάκα, μήπως κάποιο μηχάνημα καθαρισμού περνούσε έξω στο δρόμο. Βέβαια όλες αυτές οι εκδοχές στις 3.30 το πρωί ακούγονται εξίσου παράλογες. Με κάθε βήμα μου προς τα εκεί, ο ήχος ολοένα και αυξάνονταν. Οι φιλοσιές που σίονταν έβγαζαν έναν πολύ οξύ ήχο που σε συνδυασμό με την απίστευτη δυνατή αναπνοή του πράγματος, γιατί δεν ξέρω πώς να το ονομάσω, προκαλούσαν πανικό και μούδιασμα σε όλο μου το σώμα. Χωρίς να σκέφτομαι, βάζοντας μπρος το ένστικτό μου να με οδηγήσει, πλησίασα με το κοντάρι της σκούπα στο χέρι. Τρομάρα μου. Σε δύο βήματα θα είχα οπτική επαφή. Θα μπορούσα επιτέλους να δώσω ένα τέλος στην αγωνία του αγνώστου. Το πράγμα λισομανούσε στη φιλοσιά κυριολεκτικά. Η ανάσα του ήταν τόσο γρήγορη που έλεγα μέσα μου ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχει τόσο μεγάλο ζώο και να μπορεί να χωρέσει σε αυτό το μέρος. Με πολύ ψυχική δύναμη κάνω το τελικό βήμα. Βρίσκομαι στο όριο της πόρτας και έχω πλέον οπτική επαφή. Στα 4 μέτρα μακριά βλέπω τη φιλοσιά να σύεται από κάτι που δεν είναι ορατό στο μάτι μου. Η ανάσα του είναι ακριβώς σαν ατμομηχανής με απίστευτη ένταση. Παγώνω. Για μια ακόμα φορά η λογική πήγε περίπατο. Ένιωθα τρόμο και τώρα που το θυμάμαι απορία και εκνευρισμό. Και το λέω αυτό
Επειδή τώρα αρχίζω να καταλαβαίνω τους επιστήμονες που σε κάθε παρόμοιο περιστατικό εκλογικεύουν τα πάντα με συνοπτικές διαδικασίες αγνώντας τα δεδομένα, ο μέσος άνθρωπος δεν θέλει να ζει σε έναν κόσμο που δεν καταλαβαίνει όλα τα φαινόμενα. Πρέπει όλα να εξηγούνται με τη λογική, χωρίς έκτροπα, χωρίς εκπλήξεις. Ενώ λοιπόν συνέχιζε το πράγμα να σύει τη φιλοσιά, έστρεψα το βλέμμα μου στιγμιαία στο μπαλκόνι και όντως είδα μέσα από το τζάμι τον Αχιλλέα να βλέπει τηλεόραση, μην έχοντας καταλάβει τι γίνονταν στον κήπο του. Παίρνοντας στιγμιαία λίγο θάρρος από αυτό, βάζω το χέρι μου στο χερούλι της πόρτας να την ανοίξω. Κατεβάζοντας το χερούλι, η πόρτα έκανε ένα σκουίκ. Αμέσως ο θόρυβος κόβεται μαχαίρι. Η ανάσα έπαψε να ακούγεται και η φιλοσιά έμεινε ακίνητη. Πρέπει να στεκόμουν ακίνητος κάμποση ώρα, δεν γνωρίζω πόσο, κοιτάζοντας με όση ευκρίνεια μπορούσα να έχω τη φιλοσιά. Ήταν λες και τίποτα από αυτά που βίωσα δεν συνέβησαν. Σκεφτόμουν σε ποιο να το πω και ποιος θα με πιστέψει. Μετά από λίγα λεπτά, και ενώ είχα επιστρέψει στη λογική πραγματικότητα προβληματισμένος, αλλά όχι πλέον έντρομος, περπάτησα μέχρι το παράθυρο του μπαλκονιού χωρίς να χτυπήσω. Όταν με είδε ο Αχιλλέας πετάχτηκε από τη θέση του σαν ελαττήριο. Του ζήτησα συγγνώμη για την ώρα, του είπα εν ολίγης τι συνέβη και μου είπε ότι πριν καμιά ώρα είχε ακούσει τη φιλοσιά να σύεται με παρόμοιο τρόπο και βγήκε να δει τι ήταν, αλλά δεν είδε κάτι, οπότε το αγνόησε. Δεν έχει νόημα να μπω σε λεπτομέρειες για το πώς κοιμήθηκα εκείνο το βράδυ. Την επόμενη μέρα, Κυριακή, ξύπνησα αργά και αφού τσίμπησα κάτι μεταξύ πρωινού και μεσημεριανού, σκεφτόμουν αυτά που συνέβησαν και έψαξα στο ίντερνετ για κάτι παρόμοιο αν είχε συμβεί σε κάποιο μέρος. Μετά από λίγο ψάξιμο, δεν πίστευα ότι έβλεπα. Σε ένα φόρουμ, μια παρέα παιδιών από την Πενσιλβάνια των Ηνωμένων Πολιτειών βγήκαν από μπάρ ένα βράδυ και είχαν ακριβώς την ίδια εμπειρία που είχα κι εγώ. Το φαινόμενο σταμάτησε μόλις πλησίασαν κοντά, χωρίς και αυτοί να μπορέσουν να δώσουν εξήγηση. Χαζεύοντας τον ήλιο του μεσημεριού που φώτιζε στο πάτωμα, κούνησα αργά το κεφάλι αριστερά-δεξιά, ενώ σκεφτόμουν γιατί όλοι αυτοί οι αόρατοι κόσμοι δεν εμφανίζονται και προτιμούν να στοιχειώνουν τη ζωή μας σε κάθε ευκαιρία. Την ίδια μέρα, έντονα προβληματισμένος, πήγα πάλι στο σπίτι της αδελφής μου. Περνώντας από την εσωτερική πόρτα, κοίταξα τη φιλοσιά. Τίποτα δεν έδειχνε ότι κάτι τόσο παράξενο είχε συμβεί εκεί λίγες ώρες πριν. Χτύπησα λοιπόν το κουδούνι και μπήκα μέσα. Είπαμε λεπτομέρεια και στην αδελφή μου τι συνέβη. Έδειχνε πολύ ανήσυχη, δεν ξέρω αν πίστεψε αυτά που της είπα. Έκατσα λίγο να μιλήσουμε. Μετά από περίπου μισή ώρα, μου είπε ότι έχει να καθαρίσει τη σοφίτα. Το σπίτι είναι μεζονέτα, όπως αρκετά στην περιοχή. Και προσφέρθηκα να πάμε πάνω να τη βοηθήσω αν ήθελε κάτι. Ο Αχιλλέας είχε πεταχτεί για μια δουλειά. Η σοφίτα, σχετικά μικρή, πλήρως όμως κατοικήσιμη με κρεβάτι, ένα μικρό μπανάκι και μπαλκονόπορτα με παντζούρι που βλέπει σε μη υπαίθριο μικρό μπαλκονάκι, αλλά χωρίς θέα. Κάποια κακοτεχνία στη στέγη είχε προκαλέσει στο παρελθόν ρογμή, με αποτέλεσμα στις δυνατές βροχές να μπαίνει νερό μέσα σε ένα σημείο, οπότε κάθε φορά που έβρεχε η αδελφή μου είχε το νου της. Αυτό και σε συνδυασμό με το αυξημένο κόστος διαβίωσης των τελευταίων χρόνων, το πετρέλαιο κυρίως, αποφάσισε πριν από κάποια χρόνια να απομονώσει το μέρος από το υπόλοιπο σπίτι, κλειδώνοντας κάθε φορά που κατέβαινε την πόρτα που οδηγούσε κάτω. Πήγαμε πάνω λοιπόν, ξεκλείδωσα την πόρτα και σηκώσαμε κάποια έπιπλα ώστε να μπορεί να καθαρίσει. Ενώ παράλληλα μιλούσαμε για άλλα θέματα, μου είπε ότι αύριο, Δευτέρα, είδε ότι ο καιρός θα χαλούσε και αφού σκούπισε και τον ημιυπαίθριο χώρο, έκλεισε το παντζούρι και την μπαλκονόπορτα. Κατεβήκαμε λοιπόν κάτω, αφού κλείδωσε και την εσωτερική πόρτα, μετά από λίγο ήρθε ο Αχιλλέας, είπαμε ότι πήγαμε και καθαρίσαμε πάνω και κατόπιν επέστρεψα σπίτι μου. Η μέρα κύλησε χωρίς κάτι το διαφορετικό, μια συνηθισμένη Κυριακή μελαγχολική, περιμένοντας την αρχή της εβδομάδας με όλα τα άγχη και τις σκοτούρες που συνεπάγεται. Τη Δευτέρα λοιπόν όλοι πήγαμε στις δουλειές μας.
Από το πρωί φαίνονταν ότι θα έβρεχε πολύ. Ο ουρανός ήταν γκρίζος, ό,τι έπρεπε να ρίξει την ψυχολογία όλων στα τάρταρα. Κατά το απόγευμα, και ενώ είχε αρχίσει να βρέχει καταρακτοδός, άργησα να γυρίσω λόγω κίνησης. Η αδελφή μου είχε ήδη επιστρέψει. Την πήρα τηλέφωνο. Και καθώς το σήκωσε, άκουσα τη φωνή του άντρα της. Ήταν εκνευρισμένος, ενώ αυτή του ανταπαντούσε. Τη ρώτησα τι έγινε και μου είπε: «Όταν φτάσεις, έλα από εδώ, σε παρακαλώ». Δεν ζήτησε εξηγήσεις. Έφτασα μετά από ώρα και πήγα κατευθείαν σπίτι της. Μπήκα μέσα και κατάλαβα ότι είχαν καυγαδίσει έντονα πριν. Ρώτησα τι έγινε, παιδιά, και μου δείχνει η αδελφή μου αμήλυτη προς τα πάνω με σηκωμένα τα φρύδια. «Δεν καταλαβαίνω», είπα. «Πάμε πάνω να δεις», μου λέει. Ένευσα. Πήγαμε πάνω και οι τρεις. Καθώς ανεβαίναμε τις σκάλες, είδα πετσέτες στο διάδρομο και έξω από τα δωμάτια βρεγμένες. Σε κάποια σημεία είχε νερό που δεν μπορούσαν πλέον οι πετσέτες να απορροφήσουν. Όσο ανεβαίναμε, το νερό ήταν περισσότερο. Έτρεχε από τις σκάλες και ήταν φανερό ότι έρχονταν από τη σοφίτα. Όταν φτάσαμε πάνω, ξεκλείδωσε τη σοφίτα. Άνοιξε σιγά σιγά την πόρτα σαν να είχε εμπόδιο πίσω και έμεινα άφωνος. Σε όλο το πάτωμα ήταν απλωμένες πετσέτες για να στραγγίξουν νερά. Έμοιαζε λες και κάποιος είχε έρθει με κουβάδες γεμάτους νερό και τους άδειασε στο πάτωμα. Στην πόρτα είχε βάλει τρεις ή τέσσερις πετσέτες, ώστε τα νερά να μην κυλήσουν προς το υπόλοιπο σπίτι, αλλά προφανώς δεν είχε προλάβει το κακό. Τη ρωτάω τι έγινε. Αυτά που μου είπε σας τα παραθέτω. Όταν ήρθα από τη δουλειά, ανησυχούσα λόγω βροχής, μήπως είχε μπει νερό στη σοφίτα, και πήγα αμέσως επάνω. Αλλά στα μισά είδα νερά να τρέχουν στο σπίτι. Έβγαλα ό,τι πετσέτες, καλύματα, σκεπάσματα είχα και τα έριξα κάτω να ρουφήξουν το νερό. Πήγα επάνω και είδα ότι το νερό ερχόταν από το κάτω μέρος της κλειδωμένης πόρτας. Οπότε πανικοβλήθηκα και ξεκλείδωσα τη σοφίτα. Αυτό που είδα ήταν απίστευτο. Το φως ήταν αναμένο. Το παντζούρι και το παραθυρόφυλλο ορθά ανοιχτά και το νερό ήταν σαν μια μικρή λίμνη μπροστά μου. Χωρίς δεύτερη σκέψη, έκλεισα την μπαλκονόπορτα, έτρεξα κάτω και πήρα ό,τι είχε απομείνει από πετσέτες, ακόμα και της κουζίνας, να τις ρίξω στο πάτωμα. Αμέσως έσβησα το φως και πήγα κατευθείαν στο μπαλκονάκι, μήπως και καταλάβω τι έγινε. Όταν ήρθε ο Αχιλλέας, είδε το χαμό και ανέβηκε πάνω οριόμενος για την κατάσταση, νομίζοντας ότι είχα ξεχάσει εγώ ανοιχτά στη σοφίτα. Κάτι τέτοιο βέβαια δεν ίσχυε, επειδή είχαμε ανέβει μαζί χθες και είδα τα πάντα κλειστά πριν κατέβουμε. Διαβεβαίωσα τον Αχιλλέα ότι όλα ήταν κλειστά και η πόρτα κλειδωμένη. Δεν υπήρχε περίπτωση να ξεχάστηκε τίποτα ανοιχτό. Αφού κατεβήκαμε και πέρασαν περίπου 2 ώρες και φέρα κι εγώ πετσέτες από δίπλα, το νερό στραγγίχτηκε σε ικανοποιητικό βαθμό, αφήσαμε την εσωτερική πόρτα της σοφίτας ανοιχτή για να εξατμιστεί ό,τι υγρασία είχε απομείνει, καθίσαμε στο σαλόνι να ηρεμήσουμε όσο γίνεται. Για καλή τύχη της αδελφής μου, όλο το σπίτι έχει πλακάκια, οπότε ζημιά σε ξύλινα πατώματα δεν έγινε. Καθίσαμε για λίγο αμήλυτοι και οι δυο τους με κοίταζαν με απορριμμένο και τρομοκρατημένο ύφος, λες και είχα την απάντηση σε αυτό που συνέβη. «Δηλαδή», λέω, «αν ο Αχιλλέας δεν ξεκλείδωσε την πόρτα, δεν άναψε το φως, δεν άνοιξε την μπαλκονόπορτα και το πατζούρι, θέλετε να μου πείτε ότι κάποιος άλλος το έκανε αυτό?» Η αδελφή μου δεν τολμούσε να ανέψει καταφατικά. Ήταν μπερδεμένη και τρομοκρατημένη σε τέτοιο βαθμό που ένιωθα ότι θα ξέσπαγε σε κλάματα άμεσα. Ο Αχιλλέας έδειχνε πιο ψύχρεμος, αλλά ήταν το ίδιο προβληματισμένος. Δεν δόθηκε καμία εξήγηση. Το όλο συμβάν προστέθηκε σε εκείνο της προηγούμενης βραδιάς και όλοι μας συνεχίσαμε τις ζωές μας χωρίς να αναφερθούμε σε αυτό ξανά.